με έναν περίεργο τρόπο, με το δικό σου τρόπο, πάντα καταφέρνεις και γυρνάς πίσω στο σπίτι. Μπράβο. Τι μπράβο. Είναι που το λέγα. Κάτσε, ναι. Σου λέγα, μη προποτεύει ότι τέλος μακάριζε. Είμαι έτσι. Γιατί είχε καταδικαστεί μόνη ότι δεν πρόκειται. Λέω, κάτσε να δούμε, δεν ξέρεις. Πάντα βρίσκω τον τρόπο, όχι ότι τον βρήκα και αυτή τη φορά. Ναι, αυτό είπα. Τι θες άλλος. Δυστυχώς, αυτή τη φορά δεν το βρήκες αυτόν τον τρόπο. Είδες. Δεν το βρήκα αυτή τη φορά τον τρόπο. Όπα. Τι δεν κατάλαβες. Μπερδεύτηκα. Μπερδεύτηκε. Εγώ. Αποχωρείς οριστικά από το MasterChef. Δημήτρη, παραμένεις. Οκ. Okay. Άντε, πήγαινε. Να σε φιλήσω. Να τα πούμε και έξω. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ήταν η καλύτερη σου μέρα πάντως, α. Το κατάλαβα. Αλλά θα πήγες καλά. Ευχαριστώ. Αμέ. Ναι, θα πάμε μαζί σπίτι. Δεύτερη φορά, μαν. Δεύτερη φορά που πρέπει να μάθει από το μάν. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Εγώ σίγουρα είμαι μέσα. Ναι. Ε, σίγουρα. Μήπως θα έρθει κι αυτή. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ αυτή τη στιγμή, αυτό το αφιερώνω στο Μάριο, ξέρει αυτός. Ναι, Μαρία μου. Ναι. Από εδώ. Ξέρεις. Περιμένουμε τώρα, κάτσε να... Τι εννοείς? Τι εγώ. Α, τι εννοείς? Τι εγώ. Κάτσε να δούμε. Έβγαλε πόδια. Για όχι. Δεν ξέρεις. Εγώ πάντως να θυμίσω ότι στην αρχή εγώ τη φωνάζα γλωσσού. Θα σου εξομολογηθώ ότι νομίζαμε ότι έχεις πάρει τη συμμετοχή σου λίγο ελαφριά. Της δόθηκε άλλη μία δεύτερη ευκαιρία και επέστρεψε στο σπίτι και μετά άλλαξε ως άνθρωπος. Είχαμε μια γωγό που ποντάρει στις δικές της δυνάμεις περισσότερο. Και όχι στο εξώστη. Και όχι στο εξώστη. Ειδικά προς το τέλος, εγώ έβλεπα ότι είσαι μόνη σου. Το παλεύεις μόνη σου και το καταφέρνεις καλά. Καλά. Ισχύει. Ισχύει, γιατί μέχρι ένα διάστημα βασιζόμουν πάρα πολύ στους άλλους. Και λέω, καλύτερα να πετύχω κάτι και να το πετύχω μόνη μου, παρά να το πετύχω με τις πλάτες των αλωνών. Αυτή η στροφή που έκανες, αυτή η αλλαγή, με έβαλε σε σκέψεις. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Εγώ, έχεις πάρει μια ταχύτητα μέσα από εδώ, κράτησέ τη και χρησιμοποίησέ τη υπέρ σου μετά από εδώ, έξω. Που είναι και πραγματική δουλειά. Ακριβώς. Okay. Να σας δώσω μια καλιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχεις. Ευχαριστώ. Καλή τύχη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, εγώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Φτάνοντας μέχρι εδώ και ακούγοντας και τα λόγια των κριτών, έχω καταφέρει αυτό το πράγμα για το οποίο ήρθα στο διαγωνισμό. Να μάθω τον εαυτό μου, να γίνω καλύτερη σαν άνθρωπος, να μάθω πράγματα πάνω στη μαγειρική και σίγουρα να μάθω να πιστεύω στον εαυτό μου και να μην βασίζομαι στους άλλους. Όλα αυτά τα κατάφερα. Διαγωνίστηκα με τον εαυτό μου στην ουσία τόσες φορές, οπότε νομίζω ότι είμαι καλυμμένη. Έλα, βγάλε λίγο φουσκαλίτσες. Πρέπει να κάνει φουσκαλίτσες για να μπορέσω να το γυρίσω. Εγώ! Ποιος! Άκουμε! Βγάλε το μισό πάγο, βάλε νερό και βάλε αλάτι. Πάμε! Γιατί! Γιατί, μου είπε γιατί. Γιώργο, Ηλέκτρα και εγώ είστε οι τρεις που κάνατε τα καλύτερα ζυμαρικά. Οπότε εσείς οι τρεις περνάτε στην επόμενη φάση. Τον βλέπω.
βλέπω το χρόνο, με βλέπει και αυτός, θα πάμε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Εγώ, η γνωστή σου, η καμπάνα. Θα σου δώσουμε να την πάρεις. Για σου, Μπενίδη. Θα έρθει η ώρα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Μα δεν το ξέρεις. Μην ανησυχείς, αυτήν εγώ. Θα μάθουμε τι κάνεις στο 38. Ακριβώς. Παιδιά, πόσο χρόνο έχουμε? Πάμε ρε, πάμε, έχεις 2,5 λεπτά. Προσπαθώ ρε παιδιά. Θα είναι ένα υβριδικό γλυκό ουσιαστικά, okay. Μεταξύ της lemon tart και του milfay. Ωραία, τέλεια. Ωραία. Ξεκίνησε το και θα έρθω να σε βοηθήσω κι εγώ σε αυτό. Μπράβο, εγώ μου, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Ποιο παρεάκι, αγόρι μου, δεν με ενδιαφέρουν τα παρεάκια σας εδώ μέσα. Εγώ και η Κωνσταντίνε. Μπορείτε να περάσετε να ξώσετε. Ο στόχος μου είναι να σπάσω το ρεκόρ το περσινό του Λέβης και να βγω 10 φορές προτινόμενη, που φτιάχνει συνεχώς βαλίτσες και έχει μάθει να τις τακτοποιεί μέσα σε 5 λεπτά. Δεν έχουν βαρεθεί να με βγάζουνε κάθε φορά.